Μπλόκο στην εκφόρτωση 500 κοντέινερ στον εμπορικό λιμένα του Ηρακλείου βάζει ο ένας και μοναδικός Γερανός, ο οποίος δεν λειτουργεί εδώ και 2 εβδομάδες λόγω βλάβης, με εκατοντάδες επιχειρηματίες να αγανακτούν καθώς αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς. Δεν μπορεί να καθυστερούν να υπάρχουν πρώτες ύλες μέσα στα κοντέινερ, να υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να έχουν παραγγελίες και πρέπει να τις εκπληρώσουν, να μην μπορούν να πάρουν τα πράγματά τους. Εγώ αυτή τη στιγμή προσωπικά σαν εταιρεία έχω 3 κοντέινερ μέσα, τα οποία τα περιμένω τώρα και 15 μέρες και πρέπει να φανταστείτε ότι αυτή την περίοδο, τι είναι, περίοδος που κάνουμε λιπάνσεις στη ελιά και περιμένουμε λιπάσματα. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά παράδεκτο. Ένα εξάρτημα, μία μπουκάλα, η οποία έπρεπε να υπάρχει σε μόνιμη βάση 2 και 3, για να μπορέσουν να αναπληρώνουν, αν χαλάσει, να τη βάζουν αμέσως. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στο λιμάνι και ειδικά στα θέματα με τα κοντέινερς. Αν έχουν σκοπό να ιδιωτικοποιήσουν το λιμάνι, μέχρι τότε πρέπει να βρεθεί τρόπος να υπάρχει μια καλή συνεργασία, να βρεθούν τα ανταλλακτικά ή οτιδήποτε χρειάζεται, οι υποδομές του λιμανιού να βοηθήσουν την οικονομία, την τοπική οικονομία. Για τον επίμαχο Γεράνο, ο Οργανισμός Λιμένος ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι ξεκινούν εργασίες συντήρησής του και ότι θα λειτουργήσει στις 6 Φεβρουαρίου. Πράγματι, έχει μια ζημιά, μια υδραυλική μπουκάλα, η οποία εδώ δεν επισκευάζεται. Έχουμε όμως, την έχουμε ήδη στείλει στην Αθήνα. Έχει αρχίσει η επισκευή της. Το πολύ μέχρι 4 ή 5 Δευτέρου θα είναι στο Ηράκλειο, έτοιμοι, επισκευασμένοι και θα κατέβουν και αυτοί, έστω και Κυριακή, για να μπορεί να δουλέψει ο Γερανός τη Δευτέρα στις 6 Δευτέρου. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε τώρα σε αυτή τη χρονική στιγμή, που έτυχε να πάθει ζημιά και ο άλλος Γερανός. Άρα, ναι, είναι χρόνιο. Άρα είναι αδιαφορία. Γιατί δεν το φτιάχνουν, γιατί να μην υπάρχει ο δεύτερος Γερανός? Εμείς σαν επιμελητήριο θα κάνουμε και κάποια επιστολή στον Όλη. Δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται έτσι οι επιχειρηματίες της πόλης μας. Είναι νομίζω λάθος. Για απαράδεκτες καταστάσεις, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια της χώρας έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου, ο οποίος τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρηματίες, οι οποίοι ουσιαστικά δεν μπορούν να δουλέψουν. Φωνάζουν, διαμαρτύρονται, έχουν απόλυτο δίκιο. Εμείς σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Θα είναι, από ό,τι έχω μάθει, περίπου 500 τα κοντέινερ που πρέπει να ξεφορτώσει το Ηράκλειο. Ναι, γιατί έχουν χαθεί 2 άλλες φορτώσεις. Αν είναι 500 κοντέινερ, ξέρετε τι θα γίνει στο λιμάνι. Μπορείτε να καταλάβετε τι θα γίνει. Πιστεύω ότι έχει πέσει όλο το βάρος αυτή τη στιγμή στην κρουαζιέρα. Επιχειρηματίες βρίσκονται σε απόγνωση, με τον Γιάννη Βαρδαβά να ζητά συγγνώμη για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται λόγω της επισκευής του Γερανού. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη και από το εμπορικό επιμελητήριο και από τους εμπόρους και από τους εισαγωγείς εμπορευμάτων, επειδή και το κόστος επισκευής του είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το συζητάμε ήδη και χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο που κάναμε μια συζήτηση τέτοια. Ψάχνουμε λύσεις, μήπως βρούμε κάποιο Γερανό σε μια συμφέρουσα τιμή, έστω μεταχειρισμένο, να τον πάρουμε μέχρι που θα γίνει η παραχώρηση του λιμανιού στον επενδυτή, το καινούριο που έρχεται.